στην κοπή της δασιμότητας του πολιτιστικού κέντρου ΟΠΕ, που συμπεριλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι, και εν ενεργεία και όχι. Γιατί κάπου πάει να παρεξηγηθεί λίγο τώρα η συνταξιούχοι χώρια και η ενεργεία χώρια. Και εύχομαι από του χρόνου να κάνουμε όλοι μαζί. Και επειδή οι συνταξιούχοι, είμαι και εγώ τώρα συνταξιούχος, δεν μπορούμε να έχουμε άλλο σύλλογο, χρειάζεται καταστατικό. Καλά θα είναι να πλαισιώσουμε όλοι τοπικά για να κάνουμε τέτοιους είδους δεξιώσεις. Καταρχάς θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους σας, καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία. Και να περάσουμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εν ευκαιρία της συνταξιοδότησης του συναδέλφου μας κ. Βότση, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσης μας να του δώσουμε ένα μυστικό για να το θυμόμαστε και να το θυμάται. Εδώ! Συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, εύχομαι υγεία, προσωπική ευτυχία στην οικογένειά σας, δημιουργικότητα και συμμετοχή σε όλες τις προσπάθειες που κάνει η ραδιοτηλεόραση Φλόρινα. Μπαίνουμε το 2011 δυναμικά να δώσουμε ένα δικό μας παρόν παντού και όπου τύχει. Είτε λέγεται μόνο εκτάκτων αναγκών που δημιουργείται μια ομάδα σύντομα, είτε λέγεται ραδιοτηλεόραση Φλόρινα. Εκεί δώσαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο στόχο. Πάμε να πετύχουμε σαν ομάδα εκτάκτων αναγκών. Σύντομα πρόκειται να ανακοινωθεί αυτή η ομάδα και ποιοι θα αποτελέσουν. Και πάλι σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, υγεία και ευημερία. Και καλή επιτυχία στην προηγική σας ζωή. Ευχαριστούμε για τη μεγάλη προσέλευση. Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο Φλόρινας που μας τιμάει με την παρουσία του. Ξεκινήσαμε πριν από πολύ λίγα χρόνια και είμαστε από τους πιο δυναμικούς συλλόγους της επαρχίας. Εκδίδουμε και ένα τριμηνίο περιοδικό, από τους μοναδικοί στην Ελλάδα. Τώρα οι αρμοδιότητες όσον αφορά την νομοθεσία πάνε στην περιφέρεια, οπότε θα έχουμε συνεργασία και με την περιφέρεια, γιατί πλέον φεύγουν από το Υπουργείο Μεταφορών πολλά θέματα και πρέπει να τα λάβει η περιφέρεια και είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι. Είναι θέματα αναμεταδοτών, νομοθεσίας,
εξετάσεων, αδειών κτλ. Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή από συναδέλφους αεροδιοραστέχνες και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και τιμητικό για το Σύλλογο. Και υπερπιστούμε και με τον Δήμο Φλώνας να έχουμε μια συνεργασία, να ιδρύσουμε κάτι σαν μουσείο ή εκθετήριο τηλεπικοινωνιών, να υπάρχει βιβλιοθήκη, να ενημερώνεται ο κόσμος, μηχανήματα για εκπομπές στα βραχεία και στα VHF και να μάθει ο κόσμος τι είναι ο ραδιοεραστέχνης που δεν έχει καμιά σχέση με τους ραδιοπειρατές όπως πολλοί νομίζουν και ότι δημιουργεί προβλήματα και παρεμβολές κτλ. Ακόμα πιο ψηλά, μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα και σε αυτό θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά και πάλι. Ορίστε, γι' αυτό κάθεσαι εδώ πέρα, ήξερες τι είναι. Βάλε μέσα που πας, βγάλε μέσα.